Ανάμεσα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, βίλες και καταστήματα, ξεπηδά ένας παραδοσιακός ιτοβολώνας στην τουριστική περιοχή Περιστεράς στην Ιεράπετρα. Ο ιδιοκτήτης του, όπως απαιτεί η παράδοση, ξεκίνησε το θερισμό με τον παλιό τρόπο. Εργάτες με δρεπάνια στα χέρια μαζεύουν τους χρυσούς σπόρους που θα γίνουν επίσης με τον παραδοσιακό τρόπο αλεύρι και αμέσως μετά ζυμωτό ψωμί, μυρίζοντας μια εποχή που πλέον δεν υπάρχει. Θέλει λίγο να έχεις λίγο τρέλα, δηλαδή τρέλα. Αφενός να έχεις μεράκι, καταρχήν εγώ δεν θέλω να εξαφανιστούν αυτά, διότι αυτή είναι δύναμη, είναι η ζωή, είναι η ελπίδα. Η λατρεία του 70χρονου πρώην επιχειρηματία και εργολάβου Μιχάλη Χατζάκη για κάθε τι παλιό και η ανάγκη του να το δει να παραμένει ζωντανό ήταν αυτή που κινητοποίησε την προσπάθειά του να εντοπίσει τους παραδοσιακούς σπόρους και να τους πήρει. Και όταν έρθει η στιγμή, πάλι με τον τρόπο που του αφηγήθηκαν οι παππούδες και οι γονείς του, να το φτάσει στο σπιτικό του σαν γνήσιο κομμάτι της κριτικής γης. Ρωτώ το ένα φίλο μου, Βοσκό, του λέω: μήπως υπάρχει βρεστάρι από το παλαινό? Μου λέει: ναι, σαν τ' άφησα, μου λέει η μάνα μου, να μου τ' άφησε, λέει, να τη κάνω κόλυβα, άμα πεθάνει. Φαντάσου τώρα, δεκαετία του 70. Το στάριο βέβαια δεν είχε γίνει κόλυβα, ευτυχώς δηλαδή. Είχε μείνει μέσα στο σύντυχο, σε ένα βαρέλι μέσα. Λοιπόν, και το σπέρνω σε 4 στρέμματα. Έχουμε δίπλα το φούρνο, έχουμε το αλόνι, κατευθείαν από το αλόνι, το αλέθιμε και κάνουμε παραδοσιακό ψωμί. Όπως ανέφερε ο κύριος Χατζάκης, η επισιτιστική κρίση έφερε στο προσκήνιο έναν ακόμη λόγο που ο ίδιος θυμάται ότι είχε στο μυαλό του όταν επέστρεφε σε αυτή την καλλιέργεια. Θα μπορούσαμε να είμαστε αυτάρκεις και μάλιστα με αγνά σιτηρά, αν κρατούσαμε στο και ένα μικρό κομμάτι γης ως οικογενειακή καλλιέργεια τα στάρια και τα κριθάρια, λέει, και με τον τρόπο αυτό είναι σαν να δίνει υπόσχεση ότι θα συνεχίσει. Έχω πολύ καπριτσωθεί με όλο το σύστημα ότι είχε επιβληθεί απόλυτα στον κόσμο και αυτό με ενοχλεί. Δεν έχει άνθρωπος πρωτοβουλία να κάνει κάτι δικό του. Ενώ έχει παραλάβει από τους προγόνους του ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και να είναι αυτοδύναμος και αυτάρκης και να επιβιώσει, τα έχει περτάξει, λες, ήταν σκουπίδια. Αυτό τώρα εμένα με ενόχλησε. Ο σιτοβολώνας του Μιχάλη Χατζάκη βρίσκεται πάνω στον επαρχιακό δρόμο Ιερά Πέτρα Σιτίας. Και όπως είναι φυσικό, έχει γίνει θέμα συζήτησης από τους διερχόμενους τουρίστες και ντόπιους. Οι τουρίστες μας παίρνουν φωτογραφία, βίντεο, οι δε ντόπιοι μας κορδιδεύουν. Λέει, ακόμα λέει με το παλιό σύστημα, λέει, πού ζείτε, λέει, στο μεσαίωνα. Το αφεντικό μου θέλει έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πληρώσει. Αρκεί να κάνει τη δουλειά όπως θέλει. Με τον παραδοσιακό τρόπο. Δεν θέλει μηχανές. Πάμε τα δερπανάκια μου, λίγη βοήθεια. Και έτσι θερίζομαι και βγάλω μετά στο σπόρο που χρειαζόμαστε να επιβιώσουμε. Η περιουσία του κυρίου Χατζάκη, όπως λέει, είναι οι ντόπιοι του σπόροι, που έχουν στο πέρασμα των χρόνων εγκληματιστεί στην περιοχή. Σπόροι σοφοί, όπως τονίζει, που προσαρμόζονται ανάλογα με τον καιρό και τις συνθήκες, δείχνοντας ένα δρόμο επιστροφής στην παράδοση που έθρεψε την Κρήτη ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές.